ανάπτυξη που επαγγελίζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου για τη νέα γενιά σημαίνει ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο. Στην ουσία, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να επιδιώκονται μέσα από αυτές τις πολιτικές τα εξυπηρετιστικά προγράμματα voucher, που στην ουσία δίνουν ένα εξυπηρετιστικό ποσό για τη νέα γενιά, ενώ όλο το υπόλοιπο να πηγαίνει πίσω σε κερδοσκοπικές εταιρείες όπως είναι τα λεγόμενα ΚΕΚ. Από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καθεστώς μαθητείας στους νέους εργαζόμενους. Ποιος είναι τυχεροί, τέλος πάντων, θα επιδιώκουν να εργάζονται για ένα εξάμηνο με μαύρη εργασία, ενώ όσοι δεν, ας πούμε, μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, το αποτέλεσμα θα είναι να είναι ακόμη για μια φορά στην ανεργία, στην εξαθλίωση και εν τέλει στη μετανάστευση από αυτήν τη χώρα. Με αυτή η εικόνα όμως φυσικά δεν πρέπει να χωράει τη νέα γενιά, διότι είμαστε αυτοί και αυτές που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας η κυβέρνηση μας στέλνει στο εξωτερικό. Είμαστε μια γενιά υποδιαρκή εκαθάριση από το σχέδιο του Μνημονίου.